Απλήρωτοι παραμένουν μέχρι και σήμερα οι 20 συμβασιούχοι του Δήμου Πολυγύρου, οι οποίοι προσελήφθησαν στις αρχές Σεπτέμβρη του 2010 και ο αρμόδιος επίτροπος δεν εγκρίνει τα εντάλματα πληρωμής τους. Το μεσημέρι της Δευτέρας οι εργαζόμενοι συναντήθηκαν με τον βουλευτή του ΚΚΕ, Άγγελο Τζέκη, και κλιμάκιο της Νομαρχιακής Επιτροπής Χαλκιδικής του Κόμματος στον Πολύγυρο. Σημειώνεται πως ο κ. Τζέκης έχει φέρει εκ νέου την υπόθεση στη Βουλή με επίκαιρη ερώτηση. Προσεχή Πέμπτη το πρωί θα ξανασυζητηθεί αυτό το σημαντικό για μας ζήτημα. Εδώ και 5 μήνες να είναι απλήρωτοι οι 20 εργαζόμενοι που εργάζονται στον Δήμο Πολυγύρου, οι οποίοι κανονικά προσελήφθησαν μέσω του ΑΣΕΠ, έχουν την έγκριση από την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά που ένας επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνει ότι δεν πρέπει να πληρωθούν, γιατί λέει καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες και δεν είναι εποχιακές. Είναι αυτομάτως γεγονός για μας ότι αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες, ας μετατραπεί η σύμβασή τους σε αορίστου χρόνου, να γίνουν μόνιμοι για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά όμως αυτοί όμως εντωμεταξύ όλο αυτό το διάστημα εργάζονται και πρέπει και απαιτούμε και εμείς όπως και οι ίδιοι να σταματήσει αυτός ο κοινικός εμπαιγμός κυβέρνησης και τοπικής διοίκησης, χρησιμοποιώντας ως αιτιολογικό τον επίτροπο, να μην τους πληρώνει. Γι' αυτό ξαναφέρουμε το ζήτημα μέσα στη Βουλή και στην συνάντηση που έχουμε αυτή την ώρα και θα συζητήσουμε μαζί με τους εργαζόμενους, εμείς θα τους παροτρύνουμε να συνεχίσουν τους αγώνες και εκτός Βουλής, είτε μέσω του Δήμου είτε μέσω της Περιφέρειας, να απαιτήσουν δηλαδή να πληρωθεί κανονικά τα δουλευμένα τους. Τα δικαιούνται και δεν τους τα χαρίζει κανείς. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ με την κομματική οργάνωση Χαλκιδικής. Είναι και ο εκλεγμένος στο Δήμο Πολυγύρου ο σύντροφος ο Παρθενιώτης ο Νίκος, με τους εργαζόμενους όλους αυτούς να δούμε τα επόμενα βήματα. Εμείς, παραλαμβάνω για μια ακόμη φορά, δεν πρόκειται βέβαια να αφήσουμε αυτόν τον αγώνα τους στη μέση. Θα τους συνεχίσουμε μέχρι τέλος. Η υπόθεση μας συνεχίζει να εκκρεμεί. Περιμένουμε στις 18 Ιανουαρίου την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου και μετά θα αποφασίσουν να δουν τι θα γίνει με μας. Εμείς συνεχίζουμε να είμαστε απλήρωτοι εδώ και 5 μήνες και παραπάνω. Πάμε κανονικά στις δουλειές μας κάθε πρωί με δικά μας έξοδα κλπ. Απλήρωτοι. Θέλω να πιστεύουμε ότι θα λυθεί το θέμα 18 Ιανουαρίου. Επίσης, ο κύριος Τζέκης ξαναέθεσε το θέμα στη Βουλή. Τον έχουμε και σήμερα μαζί μας εδώ στο εργατικό κέντρο που είμαστε μαζεμένοι όλοι οι απλήρωτοι εργαζόμενοι του Δήμου Πολυγύρου. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε κάποια θετική εξέλιξη. Οι συμβασιούχοι έχουν την αμέριστη συμπαράσταση της Δημοτικής Αρχής Πολυγύρου. Είχαμε αποφασίσει από κοινού όλοι μαζί να πάμε δικαστικά, απλά λόγω ότι, το ότι περιμένουμε την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου στις 18 Ιανουαρίου, συνεχίζουμε να περιμένουμε την απόφαση, δεν θα κάνουμε κάποιες άλλες κινήσεις. Μετά στις 18 Ιανουαρίου θα αποφανθεί τι θα κάνουμε. Έχουμε μιλήσει με τον νέο δήμαρχο, με τον κύριο Ζωγράφο. Είπε ότι θα είναι στο πλευρό μας και αν χρειαστεί θα βάλει ακόμη και τους συνεργάτες του και το δικηγορικό του γραφείο να μας βοηθήσει. Είπε ότι θα το κάνει και το πιστεύουμε ότι θα το κάνει. Απλά εκκρεμεί η απόφαση. Με αγωνία οι 20 εργαζόμενοι αναμένουν την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου που θα συγκληθεί στις 18 Ιανουαρίου.